Ρε, καλό στο παιδί το δικό μας. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Παντελής Νικολαίδης, λοιπόν. Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα είναι μαζί μας. Γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Αλλά επειδή είναι η τελευταία εκπομπή και δεν σε είχα δει και στη γιορτή, σου λέω χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Είσαι καλά, Παντελή μου. Όλα καλά. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι τα δύο θέματα της σημερινής εκπομπής μας τα έχουν επιλέξει τηλεθεατές. Μπράβο. Χαίρομαι όταν υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο σε αυτά που προβάλλουμε. Ειλικρινά σου μιλάω, χαίρομαι. Και επίσης ένα άλλο γεγονός που αξίζει να το αναφέρουμε είναι, το είπα στο Γιάννη τον Αλαμάνο. Ναι. Ήμουνα στο Αίγιο το περασμένο Σάββατο, σε μια παραλία του Αιγείου. Ναι. Και πλησίασε μια Ελληνοαμερικάνα, κάτοικος Νέας Υόρκης, η οποία είχε δει την προηγούμενη μέρα την εκπομπή που είχαμε κάνει για τα social media. Έβρεση εργασίας μέσω social media. Και με πλησίασε και έδωσε συγχαρητήρια γιατί είναι κάτι πρωτοποριακό και δεν υπάρχει σε κάποιο τηλεοπτικό δίκτυο αμερικάνικο κάτι τόσο δυνατό το να βοηθάς ανέμους. Ναι. Και το οποίο ήταν κάτι και συγκινητικό ότι ένας που κάνει διακοπές στην Ελλάδα, κάτοικος Νέας Υόρκης, βλέπει την εκπομπή και την παρακολουθεί κάθε Παρασκευή. Και σε αναγνώρισε λοιπόν με την μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και της άρεσε το θέμα. Της άρεσε το θέμα. Μπράβο. Να τα. Ορίστε. Είδες, μπορούμε να κάνουμε και καριέρα και στο εξωτερικό. Και Αμερική. Δεστάπα, η Μπόγρη είπε από τη νέα σεζόν ότι θα προβάλλεται και στην Νέα Υόρκη η εκπομπή την ώρα που θα γίνεται η συνέντευξη. Σούπερ. Ναι, ναι, με το που θα βγαίνει δηλαδή η Μπόγρη και θα μας λέει τα νέα, θα μας βλέπει η ομογένεια. Τέλεια. Ναι, ρε, σου λέω, θα γίνουμε γνωστοί. Χαμός. Και χαμός. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας θέματα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα μιλάει για ευκαιρίες εργασίας για το καλοκαίρι. Κι όμως υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν. Εκτός από τα beach bar που θα μας χαμηλώνουν τη μουσική. Μια μεγάλη μερίδα ατόμων που ψάχνουν εργασία είναι οι φοιτητές. Ναι. Και αν τώρα οι φοιτητές αυτοί δεν τους ενδιαφέρει μόνο το, αυτό που λέμε καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Ναι. Ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν πολλές, ειδικά στο χώρο του τουρισμού, που ο τουρισμός είναι η ατομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Οι θέσεις υπάρχουν εργασίες πάρα πολλές, οι οποίες προσφέρουν πέρα από τα οικονομικά ανταλλάγματα το σημαντικότερο, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας είναι κάτι το οποίο ζητάνε όλοι οι μελλοντικοί εργοδότες. Άρα εδώ μας δίνεται μια μεγάλη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, της φοίτησής μας, να αποκτήσουμε και εργασιακή εμπειρία και να μας δώσει πολλά θετικά στοιχεία για τη μελλοντική μας επαγγελματική αποκατάσταση. Μάλιστα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Εδώ βλέπουμε κάποια επαγγέλματα που επιλέγουν οι φοιτητές σπουδαστές. Η αναζήτηση εργασίας γίνεται συνήθως Μάιο-Ιούνιο, ώστε να έχουν μπροστά τους όλη την καλοκαιρινή σεζόν. Όπως σερβιτόρος bartender γράφει και εγώ διάβασα σερβιτόρος blender. Άμα σου λέω εγώ είμαι άκυρη τελείως, τελευταία εβδομάδα είναι κουλή. Για πες. Λοιπόν, πάμε. Ναυαγοσώστης. Ναι. Ξενοδοχοϋπάλληλος, receptionist. Αεροσυνοδός. Καλοκαίρι πάρα πολλές εταιρείες αεροπορικές ζητούν έστω για το τρίμηνο του καλοκαιριού για να καλύψουν και τις άδειες. Για να καλύψουν τις άδειες με τρίμηνες συμβάσεις, οι οποίες είναι ιδανικές για άτομα τα οποία αναζητούν εργασία έστω και αυτό το διάστημα. Μπορεί κάποια κοπέλα δηλαδή, η οποία έχει φαντάζομαι τα προσόντα, έτσι. Γιατί υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Να μπορούν να αναζητήσουν. Υπάλληλος ταξιδιωτικού πρακτορείου. Υπάλληλος φροντίδας παιδιών. Δηλαδή, το λεγόμενο babysitting. Καλοκαίρι είναι, καλοκαιρινές διακοπές. Κάποιος θα θέλει να αφήσει τα παιδιά του προκειμένου. Βλέπεις τι γίνεται απέναντι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα είναι εδώ. Όχι. Γιατί όλες οι μαμάδες φέρνουμε τα παιδιά τώρα που δουλεύουμε. Έχουν κλειστά τα σχολεία, τα φέρνουμε μαζί. Πόσα είναι? Τα δύο. Τα δύο. Okay. Ναι. Πήραμε τηλεόραση μετά με τον μπάμπι. Εντάξει. Μετά, σερβιτόρος bartender. Ή εργαζόμενος μετά εθελοντής σε ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις και συνήθως περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ναι. Αποκαθαρισμό παραλίων, δεντροφυτεύσεις. Ακόμα και αυτό θεωρείται εργασιακή εμπειρία. Δηλαδή δείχνει ότι δεν φοβάσαι να εργαστείς, έστω και αμυστή, και είναι πολύ σημαντικό στο βιογραφικό σου προκειμένου το δύο μελλοντικός εργοδότης. Μάλιστα. Μετά, επίσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, αν φύγουμε από τα νησιά, γιατί όλες αυτές οι θέσεις. Κυρίως είναι σε νησιά. Και στην Αττική είναι, ρε Παντέλη. Δηλαδή σε παραλίες οργανωμένες σαφώς χρειάζεται να παγωσώστης. Και έχουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Ιδιαίτερα ας πούμε από Άλυμο και πέρα μέχρι. Υπάρχουν σίγουρα, πολλά ξενοδοχεία, σίγουρα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Μια άλλη θέση είναι τα call center. Καλοκαίρι. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ή ο κλάδος των πωλήσεων. Όπως το είπες, πολλοί τουρίστες έρχονται και στην Αττική.
το λιανικό εμπόριο και οι πωλήσεις είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται πάρα πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Και στο κέντρο, ε! Στο κέντρο, πάρα εκεί, πολύ. Εκεί, στην Πλάκα, Ακρόπολη, στα τουριστικά στα μαγαζάκια. Στα ξενοδοχεία που διαμένουν οι τουρίστες. Και σε μαγαζιά τα οποία νομίζω έχουν εμπορεύματα που είναι πιο πολύ τουριστικά. Έτσι. Και επισημαίνουμε ότι πολλές καλοκαιρινές άδειες, πολλοί εργοδότες τις καλύπτουν με φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα το να καλύψουν τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχουν μαθήματα με κάποια έτσι το προσωρινή θέση απασχόλησης. Ναι. Έτσι. Μετά. Τώρα έχει περάσει το άλλο θέμα ο Αλαμάνος. Α, έχει περάσει το άλλο θέμα. Γιατί. Συμβουλές για να εργαζόμαστε χωρίς άγχος. Να αρχίσετε το ούζο. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Άστον, λέει εγώ να κάνω ό,τι θέλω. Εσείς μην πηγαίνετε με μένα. Εντάξει, ρε Γιάννη, τελευταία μέρα είναι άσε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πες, ρε Παντελή. Λοιπόν, για τις, αυτό που θέλω να επισημάνω στους τηλεθεατές, στους φοιτητές, οι οποίοι αναζητούν το πρώτο τους βήμα στην αγορά εργασίας, γιατί μπορεί κάποιος να είναι 18-19 ετών, τώρα να έχει ξεκινήσει τις σπουδές του. Αυτό που θέλω να τους πω είναι, να τους θυμίζω μάλλον μια παλιά κινέζικη παροιμία, που λέει ότι ακόμα και το πιο μεγάλο ταξίδι αρχίζει με το πρώτο βήμα. Έτσι. Άρα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα, να τολμήσουν, να μην φοβηθούν τη δουλειά, κι ας είναι εκτός. Εκτός τομέα σπουδών τους. Εντάξει, δεν είναι κακό να κάνεις και άλλα πράγματα. Είναι εμπειρίες. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί την επόμενη μέρα σε ένα χρόνο και τι, αν θα σου φάνει χρήσιμο. Κακά τα ψέματα. Δεν λέγανε μάθε τέχνη και άστινε, και αν πεινάσεις, πιάστινε. Αγία σου. Επίσης και οι ειδικότητες που σπουδάζουν, όπως το έχουμε πει και σε μια παλιότερη εκπομπή, μπορεί να μην έχει τις ευκαιρίες απασχόλησης μετά από 1, 2, 3 χρόνια και να αναγκαστείς να περάσεις σε άλλο κλάδο. Σε άλλο κλάδο. Εργασιακό. Ναι. Έτσι. Άρα τα επαγγέλματα με θετικές προοπτικές, τα είδαμε και σε παλιότερες εκπομπές, τα ανεβάζουμε και στο YouTube, τα βλέπει ο κόσμος. Και θα έχουμε και από Σεπτέμβριο πάλι μια τέτοια ενότητα, ίσως και κάτι άλλο θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Μακάρι, να το κοντεμπλουτίσουμε. Ναι, ναι, να το εμπλουτίσουμε, γιατί και έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα λυθεί το θέμα της ανεργίας μέσα δεν στον Αύγουστο. Δεν λύνεται, αλλά είναι και πολύ χρήσιμες οι τοποθετήσεις και οι παρατηρήσεις των τηλεθεατών. Αυτό θέλω να τονίσω. Ακόμα και για τα θέματα που ζητούν να αναπτύξουμε, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Σύμφωνα μαζί σου. Έτσι. Σύμφωνα. Και έχουμε αυτή την αμφίδρομη σχέση. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Ότι αυτό μας νιώθουν ότι είμαστε κοντά τους. Ναι, ούτως ή άλλως και ο Γιάννης και εγώ το έχουμε συζητήσει αυτό για μια πλατφόρμα επικοινωνίας που θα είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, που θα μπορούν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να έχουν και μια άλλη σχέση και μια άλλη επικοινωνία και μαζί σου και μαζί μας. Τέλεια. Προχωράμε λοιπόν. Προχωράμε λοιπόν. Το επόμενο θέμα, όπως προαναγγείλαμε, είναι συμβουλές για να εργαζόμαστε χωρίς άγχος. Κίνησε τον Τζόκερ πρώτη. Ναι. Πας την άλλη μέρα, μάλλον αέρα στη δουλειά σου, αδερφέ. Δεν σε νοιάζει και πολύ, λέμε τώρα. Δηλώνεις την παρέτηση και φεύγεις. Όχι, δεν θα δηλώνω απαραίτηση. Δεν είναι απαραίτητο. Εξαρτάται τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι. Εγώ δεν θα δηλώνω απαραίτηση. Ο άνθρωπος που είναι στην οικοδομή και του με 40 βαθμούς, το λιγότερο που θα κάνει θα ήταν αυτό. Κλενιχείρες, κλενικοί παντρεμένες είμαστε εμείς. Το να έχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο μας καλύπτει σε όλους τους τομείς είναι πολύ σημαντικό και για τη σωματική αλλά και την ψυχική μας υγεία. Τώρα. Υπάρχουν επαγγέλματα που από τη φύση τους έχουν περισσότερο άγχος. Mm-hmm. Να πούμε δημοσιογράφους, να πούμε πυροσβέστες, εκεί και αν αστυνομικούς, να πούμε τους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχουν λοιπόν κλάδοι οι οποίοι έχουν πολύ περισσότερο άγχος από οποιοδήποτε άλλο επαγγέλμα. Βάλα και τους λιμενικούς. Με όλα αυτά που τραβάνε το καλοκαίρι τώρα, ναι, με τους μετανάστες, βάλα και αυτούς. Το λαθρεμπόριο, είναι πολλά. Έτσι, πάρα πολλά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν κάποια συμπτώματα τα οποία είναι προειδοποιητικά σημάδια τα οποία μας σκρούν τον κόδωνα του κινθύνου. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν απάθεια, χαμηλό ηθικό, ανία, ανησυχία, ματέωση, κούραση, κατάθλιψη, η αποξένωση, ο θυμός, πονοκέφαλη και στομαχικά προβλήματα, απουσίες από την εργασία μας. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι η εργασία μας δεν μας καλύπτει. Κάτι δεν πάει καλά, Κάτι δεν πάει καλά. Ίσως είναι καιρός και για αλλαγή καριέρας, όπως έχουμε πει πάλι σε παλαιότερη εκπομπή. Ναι. Και μ' αρέσει. Η θέση εργασίας, λέει, είναι μίας χρήσης. Η υγεία σας πάλι όχι. Οι συμβουλές, λοιπόν. Ναι, το νιώθουμε όλα αυτά. Νιώθουμε όλα αυτά τα συμπτώματα ή κάποια από αυτά τα συμπτώματα.
Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε κάποιες συμβουλές προκειμένου να διατηρήσουμε τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Η θέση εργασίας λοιπόν, να ξέρουμε ότι είναι μιας χρήσης. Η υγεία μας αν κλονιστεί, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να επανέλθει. Μετά, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να βρει ποιο είναι το κατάλληλο περιβάλλον που θα αναπτύξει κανείς τις δεξιότητές του. Αν δεν είναι αυτό το περιβάλλον που θέλουμε, καλύτερα να αλλάξουμε εργασιακό χώρο. Γιατί θα υπάρχει φθορά, το ξαναλέμε, και η σωματική και η ψυχική μας υγεία. Και δεν θα αποδίδεις κιόλας. Σωστά. Κρατάμε ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων. Γιατί πολλοί φορτώνονται πάρα πολλές υποχρεώσεις την ημέρα, το άγχος και το στρες πολλαπλασιάζεται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βάλουν σε τάξη τις πολλές υποχρεώσεις της ημέρας. Αν λοιπόν έχεις μια λίστα με υποχρεώσεις και με σειρά προτεραιότητας, δεν θα υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό το στρες. Και δεν τα ξεχνάς κιόλας. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία ξεχνάς και όταν τα θυμάσαι είναι πλέον και αργά. Σωστά. Έχει περάσει η προθεσμία, έχει περάσει η προθεσμία πληρωμής και σε πιάνει τετραπλό άγχος. Ναι. Μετά, μοιραστείτε λίγο το άγχος και τους προβληματισμούς σας. Mm. Το να μοιράζεσαι ένα πρόβλημά σου ή μια δυσάρεστη κατάσταση ή δύσκολη κατάσταση με κάποιον φίλο ή συγγενή σίγουρα μετριάζει την όλη κατάσταση που ζεις. Άρα το να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας με κάποιο φιλικό μας πρόσωπο σίγουρα θα νιώσουμε πολύ καλύτερα. Να μας δώσει και κάποιες συμβουλές εκείνος, ένα δεύτερο πρόσωπο. Καλλιεργήστε συμμάχους στην εργασία σας, γιατί κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχουν και οι αντιπαλότητες, υπάρχουν και οι φίλοι, δεν είναι κανένα εργασιακό περιβάλλον το τέλειο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε μια πολύ καλή επαφή με όλους τους εργαζόμενους, αυτή η επαφή λοιπόν μας διευκολύνει το στρες να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Ναι. Βρείτε το χιούμορ σας. Είναι δεν πολύ σημαντικό. Είναι το μόνο που δεν μπορώ να... Ναι. Προσπαθώ να μην κάνω πολύ, γιατί καμιά φορά γίνομαι και εκνευριστική. Και στους τηλεθεατές, αλλά πόσο μάλλον στους δικούς μου ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό το χιούμορ, ναι, στη ζωή μας. Ό,τι σοβαρή δουλειά και να κάνουμε, μα ό,τι πιο σοβαρή χρειάζεται. Και μας χαλαρώνει, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ σημαντικό. Να έχουμε λοιπόν ρεαλιστικές προσδοκίες, το τι θέλουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος και λάθη θα κάνουμε και αποτυχίες θα έχουμε στη ζωή μας. Φτάνει να μην τα επαναλάβουμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι αυτό. Τα επαναλαμβανόμενα λάθη. Αυτό, ναι, να αισθανθείς ότι πια σκορώει άμα κάνεις το ίδιο λάθος. Σωστά. Γιατί λάθη δεν κάνει αυτός που δεν κάνει τίποτα. Σωστό και αυτό, Παντελή μου. Λοιπόν, μετά, διατηρήστε μια θετική στάση για την εργασία σας. Δηλαδή, το περιβάλλον που εργαζόμαστε, η εταιρεία που εργαζόμαστε, το brand name που υποστηρίζουμε, να έχουμε μια θετική στάση. Ότι ναι, εργαζόμαστε, πληρωνόμαστε, ζούμε εκεί πάρα πολλές ώρες της ημέρας. Να έχουμε και μια θετική στάση απέναντι σε αυτήν την εταιρεία. Να μην έχουμε δηλαδή αρνητικά λόγια ή συζητήσεις για την εταιρεία μας. Και αυτό μας χαλάει και μας προκαλεί περισσότερο στρες. Αυτό όμως, εσύ Παντελή, δεν έχει να κάνει και με τον τρόπο που φέρεται η εταιρεία και εργοδότης στους εργαζόμενους. Σίγουρα. Άρα ξαναγυρνάμε πάλι πίσω ότι αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εργοδοτική ανταπόκριση, σίγουρα ανεβαίνει το στρες σε πολύ ψηλά επίπεδα ή αν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε εργασία. Δεν ανεβαίνει το στρες. Το αίμα στο κεφάλι ανεβαίνει και επειδή θα πάω καμιά φορά φυλακή, έτσι, γι' αυτό την κάνω και μένω εκεί που περνάω καλά, καταλαβαίνεις. Φυλακές τώρα. Άμα σου λέω, έχεις να κάνεις με που νομίζουν ότι κάτι είναι, δρόμο. Εντάξει, το έχουν οι Έλληνες στην έπαρση. Με ελαφρά και με βαριά και με ό,τι θέλεις. Και όπως λέει ο φίλος μας ο Κυριαζής, δεν προσκύνησα ποτέ κανέναν. Το ξέρεις, το τραγουδάκι. Το ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, χρήσιμες οι συμβουλές, όχι μόνο για την αντιμετώπιση του στρες, αλλά όπως θα λέει και η Μαρία η Ζώη, για να αλλάξει στάση ζωής. Δηλαδή, τίποτα δεν τελειώνει. Πάντα κλείνει ένας κύκλος στη ζωή μας, ανοίγει ένας άλλος. Έτσι. Νομίζω ότι θετικά μηνύματα μπορούμε και μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας να όχι απλά να στείλουμε και να λάβουμε, γιατί οι συμβουλές που δίνουμε στους άλλους καμιά φορά δεν τις ακολουθούμε οι ίδιοι. Σωστά. Και πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε τις αλλαγές από τον εαυτό μας. Έτσι. Ό,τι μας ενοχλεί το αλλάζουμε, Παντελή. Αυτό έχω και εγώ σαν στάση στη ζωή μου και γι' αυτό νιώθω ευτυχισμένος. Μπορώ να δουλεύω 12-14 ώρες την ημέρα, αλλά είμαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνω. Φαίνεται όμως. Ναι. Φαίνεται ότι είσαι ευτυχισμένος και το βγάζεις αυτό. Ότι σε καλύπτει η δουλειά σου και κάθε φορά που έρχεσαι εδώ και μιλάς πάνω στον τομέα της εργασίας σου, και εμείς το λαμβάνουμε. Δεν ξέρω τα κορίτσια μου τώρα, γιατί ο Δημήτρης ο Σβάρτς έφυγε. Δεν τον χαιρέτησα. Και την Ουρανία Χαροπούλου. Το καταλαβαίνουμε ότι σε καλύπτει αυτό που κάνεις και ότι το γουστάρεις, αν μου επιτρέπεις. Πολύ σημαντικό να σου αρέσει η δουλειά σου. Είναι η απόλυτη ευτυχία.
το να ζεις τη ζωή σου έτσι όπως τη θέλεις και να προσφέρεις. Έτσι. Θέλω να σου πω το εξής λοιπόν, ότι χάρηκα πάρα πολύ που μέσα από τον Κώστα τον Ασμανίδη σε γνώρισα, το φίλο μας, που δέσαμε πολύ σαν ομάδα και που έχουμε τη φιλοξενία ενός σταθμού που μας δίνει τη δυνατότητα του χρόνου να είμαστε εδώ και αν, γιατί όχι, να προχωρήσουμε και σε κάτι άλλο που να αφορά πάνω στον τομέα το δικό σου. Όλο αυτό βέβαια από τη νέα σεζόν. Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παντελή. Και εγώ για τη χαρά και την τιμή που σε γνώρισα. Γνώρισα όλο το team εδώ, είναι μια ωραία παρέα. Και ειλικρινά, έστω αυτό τόσο χρόνος, κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, μου προκαλούσε ακόμα περισσότερη ευτυχία. Μπορεί και να αυξηθεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα φύγεις, γιατί θα αγκαλιαστούμε, φιληθούμε αυτά που κάνουμε μετά, τα ξέρεις.